Πρωτοβουλία στήριξης του Γενικού Νοσοκομείου Σερών ανέλαβαν κατόπιν συνάντησης του αρκετοί φορείς της πόλης των Σερών με γνώμονά τους στο καλό των Σεραίων πολιτών. Αυτό που αποφασίστηκε είναι να ενεργοποιηθεί τραπεζικός λογαριασμός προκειμένου τα μέλη των συλλόγων αλλά και όλοι οι πολίτες να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή. Αποφασίσαμε όλοι μαζί με έναν κοινό λογαριασμό να μαζέψουμε χρήματα με σκοπό να βοηθήσουμε σε ό,τι ανάγκες έχει το νοσοκομείο. Σαν επιμελητήριο το έχουμε κάνει και παλιά. Ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί Σεραίοι επιχειρηματίες. Πιστεύω για αυτή τη φορά να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, το πιο σημαντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή του νοσοκομείου είναι η έλλειψη του ιατρικού προσωπικού. Και προς αυτό το κομμάτι θα πρέπει να πιέσουμε κι εμείς με ένα έγγραφο ότι πρέπει να κάνει τα πάντα η κυβέρνηση, ώστε να επανδρωθεί το νοσοκομείο επαρκώς και να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν στο νομό μας. Γνωρίζετε τι ανάγκες έχει το νοσοκομείο από υλικοτεχνικό εξοπλισμό για να αγοράσετε κάτι τέτοιο? Ναι, παλότερα με τον κύριο Φαρμάκη μας έχει κάνει μια λίστα πραγμάτων. Τώρα θα ξανακάναμε θα συζητήσουμε πάλι, θα κάνουμε λίστα προτεραιοτήτων και ανάλογα με τα χρήματα που έχουμε θα βοηθάμε συνέχεια το νοσοκομείο. Αποφασίσαμε από κοινού να κάνουμε μια πιο οργανωμένη αυτή τη φορά πράξη και βοήθεια για να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποιες ανάγκες. Οπότε ανοίξαμε ένα λογαριασμό στον οποίο μπορεί και ο κόσμος αλλά και τα μέλη μας να καταθέτουν χρήματα. Όσα χρήματα είναι αυτά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει μόνο η πράξη. Και από εκεί πέρα τα χρήματα τα οποία θα μαζευτούν ανάλογα με τις υποδείξεις από τις διοικήσεις των νοσοκομείων και των περιφερειακών κέντρων υγείας και μετά από ομόφανη απόφαση όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα προχωράμε στην κάλυψη της ανάγκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών, του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, του Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Οδοντιατρικού Συλλόγου, καθώς και της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ομού Σερών. Στηρίξη στο νοσοκομείο Σερών θα παρέχουν με υλικοτεχνικό εξοπλισμό τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει τώρα ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας και ουσιαστική βοήθεια στο νοσοκομείο με μια σειρά παροχών, είτε υγειονομικού υλικού, είτε υλικού. Τα σπιτάκια, ξέρετε, υπάρχει και χώρος από τον Δήμο που είναι εκεί. Τα εμπλουτίζουμε τώρα γιατί ζητήθηκαν και άλλα σπιτάκια για τους χώρους προσέλκυσης για κάποια πράγματα τα οποία θέλει το νοσοκομείο. Ήμασταν σε επαφή, θα έχουμε τις επόμενες μέρες σε επαφή και με τους νοσοκομειακούς γιατρούς και με τη διοίκηση. Το νοσοκομείο δεν είναι υπόθεση μόνο υγειονομική, το νοσοκομείο είναι υπόθεση όλων μας, όλων των φορέων. Γιατί αφορά την υγεία μας και ειδικά τώρα αυτή την εποχή που είναι τόσο πιεσμένο με όλη αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι πρέπει να στηριχθεί από όλους. Από όλους και σε επίπεδο κεντρικό και σε επίπεδο τοπικό. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών όχι μόνο στήριξε το νοσοκομείο, όχι μόνο στήριξε το ΕΚΑΒ, όχι μόνο στήριξε διάφορες υπηρεσίες τις οποίες αρμοδιότητα δεν έχει, αλλά τα δικά μας παιδιά δεν μπορούν να έχουν τα ανάλογα εφόδια έτσι ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες. Όπου μπορεί η Περιφερειακή Ενότητα, χωρίς φασαρίες, χωρίς ιδιαίτερες ανακοινώσεις, προσφέρει αυτό που μπορεί να προσφέρει. Και βεβαίως χαιρετίζω την προσπάθεια αυτή της ενίσχυσης του νοσοκομείου από όλους τους εμπλεκόμενους, γιατί πραγματικά οι συμπατριώτες μου πάλι με κάνουν περήφανο, διότι βλέπετε ότι όλοι θέλουν να προσφέρουν. Εκείνο που πρέπει όμως να καταλάβουμε όλοι, ότι μόνο με ομοψυχία, ενότητα και τηρώντας τα μέτρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Κανένας δεν περισσεύει, οι Σεραίοι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλοι ενωμένοι να προχωρήσουμε και να φύγουμε. Ήδη τα αποτελέσματα όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ελπίζω από εβδομάδα από αυτά που μαθαίνουμε να είναι προς το καλύτερο, έτσι ώστε να πάρουμε έτσι μια ακτίνα αισιοδοξία να υπάρξει.